Check up with Trojans UK. In the blue corner, fighting out of the House of Pain gym, Andy Predator Manzano. Ο Άντι Μαντζόλος φαίνεται έτοιμος να μπει πρώτος, διάστησή μου. Και αριστερό, δεξί, direct. Πρέπει να προστατευτεί, το γυρνάει, στροφή στο πάτωμα. Αριστερό, direct το πρόσωπο. Είναι δύσκολη η ποταγή, η μάχη ποταγής, και να χτυπάς και να κρατάς κάτω στο πάτωμα. Προσπαθεί με ένα αριστερό direct στο πλευρό, προσέ, τίποτα. Αλλά δυστυχώς πέφτει κάτω ο Μάριους και ο Άντι είναι ακριβώς πίσω και το χτυπάει με δεξί direct, τρία χτυπά στο κεφάλι, προσπαθεί να τον πάρει από το κεφάλι, καταφέρει να σηκωστεί γόνατο, γόνατο από τον Άντι. Thank you.
Ο Άντι βρίσκεται από πάνω. Προσπαθεί να ρίξει δεξί direct, αριστερό direct, αλλά είναι δύσκολο γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση. Τον έχει κλειδώσει με τα πόδια στη μέση και αρχίζει. Αριστερό δεξί direct, αριστερό ξανά δεξί direct, αριστερό. Προστατεύεται ο Μάριους. Το χτυπάει ο Άντις με δεξί direct στο κεφάλι. Συνεχόμενα χτυπήματα. Αριστερά χτυπήματα, αριστερό δεξί direct. Ξανά δεξί direct, προστατεύεται ο Μάριους, αριστερό δεξί, δεξί, 3-4 δεξιά, αγκώνα, δεξί direct, δεξί, όλα στο κεφάλι, συνεχόμενα χτυπήματα από τον Άντι Μαντζόλο. Τον κρατάει με τα πόδια για να μην παρακινηθεί. Ο Μάριους προστατεύει το κεφάλι του με τα χέρια. Και ο διευθυντής σταματά το παιχνίδι. Δέχτηκε πολλά χτυπήματα στο πάτωμα, γι' αυτό και ο διευθυντής για να προστατεύσει τον αθλητή διέκοψε το μάτς με technical knockout. Μπλε γωνία, ο Άντι Μαντζόλο, ο διευθυντής της του παιχνιδιού. Can we just stay in the ring for a picture, please? Marius, we stay for a picture with the ladies. Okay, thank you. Andy, I'd like to talk to you, please. Very fine, Andy. We'll ask some questions, President Tony. How are you right now? I'm happy, very happy. Ready to go another 5 rounds. Yeah. How do you prepare for this? Διηγητής ο Άντι Μαντζόλο το ρωτάει τις ίδιες ερωτήσεις. Πώς έχει προετοιμαστεί για το παιχνίδι. Ο Άντι είχε πριν 2 εβδομάδες παιχνίδι που είχε ξανανικήσει. Ευχαριστεί για ένα πολύ ωραίο σοου. Ευχαριστώ τους διοργανωτές. Ο Άντι είχε παίξει πριν 2 εβδομάδες, που σημαίνει ότι ήταν στην περίοδο προετοιμασίας του. Δεν είχε δεχτεί κάποιο χτύπημα οτιδήποτε που να τον κάνει να είναι εκτός παιχνιδιού ή να τον δυσκολέψει το παιχνίδι. Τα 3 τελευταία παιχνίδια που έχουμε είναι για επαγγελματικές ζώνες. Featherweight title, MMA, 3 γύροι των 5 λεπτών κάθε round. Όπως έχω πει, εδώ το επίπεδο θα πρέπει να ανέβει ακόμα πιο πολύ. Μια υπέροχη νύχτα στο Mara Lounge and Event Venue στη Λάρνακα. Night of Warriors, αγώνες MMA, Mixed Martial Arts. Αγώνες που δεν έχουν περιορισμούς. Βλέπουμε πυγμαχία, βλέπουμε λαχτίσματα με τα πόδια, βλέπουμε αγκώνες, βλέπουμε γόνατα, βλέπουμε ρήψεις. Ένα πολύ δυναμικό άθλημα. Και στην μπλε γωνία, από το Team Silva στην Λεμεσό, ο Γκόρε Βασίλ Ρόμπερτ. Βρισκόμαστε live Cyprus Sport Channel, το κανάλι το οποίο
έχει αναδείξει τον αθλητισμό και έχει δείξει πολλά αθλήματα τα οποία από τα άλλα κανάλια δυστυχώς δεν έχουν καθόλου προσοχή. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος δεν του αρέσει μόνο να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και άλλα αθλήματα που πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Ο κάθε αθλητής δίνει πάρα πολλά για να μπορεί να βγει στο ρίγκι, στο κλουβί. Βλέπουμε τώρα τον κόρε Βασίλη Ρόμπερτ από το team του Σίλβα. Night of Warriors Featherweight Title Pro MMA Bout 3x5 Rounds. Επαγγελματική ζώνη στα Featherweight, τρεις γύρι των 5 λεπτών. We are live! This is a co-main event. Έναν από τα κύρια events, Night of Warriors, Featherweight, Title, 3 rounds των 5 λεπτών. Κόκκινη γωνία. Έχουμε τον Brad Watchorn από το Fight Science UK. Και στην μπλε γωνία, από την ομάδα του Team Silva, από την Κύπρο, ο Γκόρε Βασίλη Ρόμπερτ. Δίνει τους κανονισμούς του παιχνιδιού ο διαιτητής. Και ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του αγώνα. Και πρώτος γύρος. Ο Μπράτ ετοιμάζεται για την πρώτη επίθεση. Ο Γκόρε γυρνάει προσεκτικά, τον περιμένει. Είναι πιο ψηλός ο Μπράτ, έχει το πλεονέκτημα. Προσπαθεί για αριστερό direct. Ο Γκόρε προσπαθεί να πάρει τον Μπράτ από τα πόδια και να τον κάνει να τον ρίξει στο πάτωμα. Αριστερό δεξί direct. Αριστερό direct από τον Μπράτ. Ο Μπράτ τον κρατάει με τα χέρια. Είναι ψηλός, έχει πιο μεγάλο ρίτσα ακτίνα χεριού. Δυσκολεύεται ο Γκόρε να μπει μέσα. Ένα δυνατό λάχτισμα από τον Μπράτ. Γυριστό λάχτισμα από τον Γκόρε, αλλά δεν βρίσκει το στόχο. Ο Μπράτ έχει το αριστερό direct μπροστά, κρατάει την απόσταση. Το χρησιμοποιεί για να κρατάει τον Γκόρε πιο μακριά, να μην μπορεί να κινηθεί. Ο Γκόρε γυρνάει δεξιά-αριστερά προσπαθώντας να βρει κάποιον άδειασμα να μπει μέσα και μπαίνει ο Μπράτ με δεξί direct, αριστερό κροσέ και καταφέρνει ο Γκόρε να τον πάρει από τη μέση και το γυρνάει στο πάτωμα. Ο Μπράτ καταφέρνει να σηκωστεί, ο Γκόρε τον σπρώχνει ξανά στο πάτωμα και τον έχει στο πάτωμα κλειδωμένο με τα πόδια. Προσπαθεί να απελευθερώσει το αριστερό του πόδι, το απελευθερώνει ο Γκόρε και αρχίζει να ρίχνει ένα δεξί direct και καταφέρνει ο Μπράτ να το γυρίσει. Τον κρατάει με το αριστερό αγκώνα, του ρίχνει ένα δεξί direct. Ο Γκόρε τον σπρώχνει με τα πόδια προσπαθώντας να απελευθερωθεί. Ο Μπράτ ξανά δεξί direct. Βλέπω ένα σκίσιμο, δεξί direct, αριστερό direct, αριστερό, συνεχόμενα και σταματάει το παιχνίδι. Ο διαιτητής νομίζω έχει χτυπηθεί, είχα δει το κόψιμο στο δεξί αριστερό φρύδι του Γκόρε.
βλέπουμε τον Γκόρε να δυσκολεύεται, να δυσκολεύεται στο να σηκωστεί. Πρέπει να... Είχαμε ένα knockdown. Είναι ακόμα ζαλισμένος ο Γκόρε. Πρέπει από το δεξί, direct του Πράτ. Βλέπουμε τώρα στα στιγμιότυπα, αριστερό direct, 3-4 συνεχόμενα αριστερά direct, δεν μπορούσε να αμυνθεί ο Γκόρε. Αριστερό direct, 2-3, τα βλέπουμε πόσο καθαρά χτύπηματα στο πρόσωπο είναι και για τον προστατεύσει ο διαιτητής τον Γκόρε και πολύ σωστή κίνηση, διακόπτει το παιχνίδι με νικητή τον Μπρατ, ο οποίος θα πάρει και τον τίτλο. Night of Warriors, Featherweight title. Έχουμε δει και την νοσοκόμα να έχει μπει στο κλουβί. Είναι απλώς για προληπτικούς λόγους, να δουν αν είναι εντάξει ο αθλητής. Γι' αυτό βρίσκονται και εδώ. Τώρα το ρωτάει ο Γκόρες γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω πρέπει να το ρωτάει. Γιατί σταμάτησε το παιχνίδι ενώ ήμουνα καλά. Υπολογίζω. Ο πρώτος τίτλος της βραδιάς, Night of Warriors. Ο νικητής. Μετά αποφάσισε το διαιτητή. Ο νέος. Ο αθλητής Featherweight title. Ο Ρόμπερτ Μπέρι κάνει την απονομή της ζώνης. Από το Fight Science UK, ο νικητής της πρώτης επαγγελματικής ζώνης, του Night of Warriors, Featherweight. Και χειροκροτήματα στον Γκόρε Βασίλη Ρόμπερτ. Βλέπουμε τώρα να βγαίνουν οι αναπνιστικές φωτογραφίες. Okay. Από τους αθλητές. Let's have a word with you, Brad. One more picture. Βλέπουμε τώρα τις αναμνηστικές φωτογραφίες, ο διοργανωτής, οι παίχτες. What a great fight, Brad. We have a new champion, Mr. Brad Bellator. Ο κύριος Brad Watson, ο νέος πρωταθλητής και ο κάτοχος της ζώνης Night of Warriors, Featherweight title. Ρωτάει ξανά για την προετοιμασία, πόσο καιρό προετοιμάστηκε για αυτόν τον αγώνα.
Βρισκόμαστε ξανά ζωντανά από το Cyprus Sport Channel στο Mare Lounge Event Venue στη Λάρνακα και προχωρούμε στο επόμενο παιχνίδι, επαγγελματικό παιχνίδι. Night of Warriors, Heavyweight Title, Pro MMA, Bout 3, rounds επί 5, γύρι. Κόκκινη γωνία, Σέρτε Ματσιλάν από το Trojans UK. Είναι η κατηγορία των βαρέων βαρών. Παρακολουθάμε τώρα τον Σέρτε Ματσιλάν από το Trojans UK. Ετοιμάζεται να μπει στο ring. Η διεργασία από τον διαιτητή, τον ελέγχει αν έχει κάτι οτιδήποτε πάνω του. Καθαρός αθλητής μπαίνει μέσα στο cage. Και στην μπλε γωνία από το House of Pain, Liam McClan. Τον Liam McClan από το House of Pain ετοιμάζεται να μπει μέσα στο ring. Προπονητής του τον ετοιμάζει στο mouth guard, μπαίνει στο στόμα. Προστατευτικά ελέγχεται ο αθλητής πριν μπει στο cage. Και μπαίνει μέσα. Ο Liam McClan αντιμέτωπος με τον Σέρτε Ματσιλάν από το Trojans UK για το Heavyweight Title Pro MMA. Τρία rounds των 5 λεπτών. This is one of our main events. Ένα από τα κύρια event της βραδιάς. Fighting for the Night of Warriors Heavyweight Title Belt. Professional MMA bouts, 3 5-minute rounds. Η ανακοίνωση της επαγγελματικής ζώνης. Κόκκινη γωνία. Ο Σέρτε Ματσιλάν. Trojans UK. Κόκκινη γωνία. His opponent tonight, fighting out of the House of Pain, UK. Αντίπαλος από το House of Pain. Μπλε γωνία. Liam McClan. Heavyweight title, classic βαρέων βαρών, άνω των 90 κιλών. Μετά που έχει δώσει τους κανονισμούς ο διαιτητής, ετοιμάζεται να αρχίσει το πρώτο round. Ετοιμάζονται οι αθλητές να ρηχτούν στη μάχη. Round one. Πρώτος γύρος. Σέρτε ετοιμάζεται, δεξί low στο πόδι και απάντηση με δεξί κροσέ από τον Liam. Ο Σέρτε τον παίρνει από το πόδι και το ρίχνει κάτω στο έδαφος. Υπάρχει μάχη στο έδαφος τώρα. Προσπαθεί να απελευθερωθεί ο Liam. Ο Σέρτε είναι από πάνω, τον κρατάει κάτω από τα χέρια, προσπαθεί να αντιδράσει ο Liam, προσπαθεί να σηκωστεί, να γυρίσει το παιχνίδι και ο Σέρτε το γυρνάει και τον κρατάει από το λαιμό. Πολύ δυνατό κεφαλοκλείδωμα. Για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ο Liam, αν μπορεί να αναπνεύσει, αν μπορεί να αποφύγει το κεφαλοκλείδωμα του Σέρτε.
γυρνάει το κεφάλι σιγά σιγά με τα χέρια, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Σηκώνονται, καταφέρνει να σηκωστεί και ξανά ο Σέρτεμ τον ρίχνει στο πάτωμα. Είναι τώρα με το στήθος και τον κρατάει από πάνω με τα χέρια. Λαβή χεριού, κλείδωμα χεριού. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Λίαμ και με το δεξί γόνατο τον κρατάει και σταμάτησε το παιχνίδι. Νικητής ο Σέρτεμ. Μπορεί να έχει κάποιο τραυματισμό ο Λίαμ. Και τώρα είναι η ανακοίνωση του νικητή. Με απόφαση διαιτητή διακόπηκε το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Λίαμ. Νικητής. Ένα λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. Κατάφερε ο Σέρτεμ Ατσίλα να υποτάξει τον αντίπαλό του Λίαμ και να είναι ο κάτοχος της ζώνης των Heavyweight Night of Warriors. Εδώ ο Σέρτεμ ξανά το ρίχνει στο πάτωμα. Είναι με το στήθος, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Λίαμ. Και βλέπουμε εδώ πώς κλειδώνει το αριστερό χέρι του Λίαμ. Εγώ νομίζω εδώ, μπράβο, εδώ βλέπουμε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει το δεξί χέρι. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούσε ο Λίαμ να κινηθεί και αναγκάστηκε ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι. Ο νέος heavyweight champion Night of Warriors Σέρτεμ Ατσίλα από το Trojans UK. Και έχουμε τώρα το Light Heavyweight Title, Night of Warriors, η επόμενη επαγγελματική ζώνη. Από Κύπρο, ο Χρήστος Χατζηστασί, από το Cyprus Tom Team. Χρήστος Χατζηστασίς από το Cyprus Top Team. Ετοιμάζονται οι παίχτες να μπουν στο ρινγκ. Ο παίχτης από το Cyprus Top Team, Χρήστος Χατζηστασί, για τον Light Heavyweight Title της απόψινής βραδιάς. Βλέπουμε γωνία. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Είναι ο Κύπριος, ο οποίος αγωνίζεται για την επαγγελματική ζώνη Light Heavyweight, ελαφρία Heavyweight βαρεπαδών. Είναι 3 rounds των 5 λεπτών και περιμένουμε τώρα τον αντίπαλο. Και μπλε γωνία, ο Σον Λόμας από τη Μεγάλη Βρετανία, UK.
ο αντίπαλος του Χρήστου Χαριστασί από το Cyprus Top Team. Περιμένουμε τον αντίπαλο του Χρήστου Χαριστασί, μπλε γωνία, Σον Λόμας, UK, Μεγάλη Βρετανία. Σον Λόμας ετοιμάζεται να εισέλθει στο ρινγκ. Ο Σόν ετοιμάζεται να μπει στο ρινγκ, να αντιμετωπίσει τον Χρήστο Χαριστασί για την επαγγελματική ζώνη Light Heavyweight Title. Ο Κύπριος Χρήστος Χαριστασίς αντίπαλος με τον Σόν Λόμας για την επαγγελματική Light Heavyweight Title ζώνη. Ο αγώνας θα είναι τρία γύρι των 5 λεπτών. Και ετοιμαζόμαστε για τον τελευταίο αλλά πολύ μεγάλο αγώνα της βραδιάς. Τρεις rounds των 5 λεπτών. Ανακοίνωση των παιχτών. Κόκκινη γωνία. Από το Cyprus Top Team. Χρήστος Χατζηστασί. Ακούμε τα χειροκροτήματα του κόσμου. Αντίπαλός του. Σον Λόμας. Μεγάλη Βρετανία, UK. Και περιμένουμε να χτυπήσει το καμπανάκι για το μεγάλο παιχνίδι. Ο διαιτητής σκουπίζει το πάτωμα, μην γλιστρήσουν οι παίχτες. Ετοιμάζεται ο Χρήστος να αντιμετωπίσει τον Σον Λόμας για την Light Heavyweight Zone. Αρχίζει το πρώτο round. Και δεξί low από τον Σον. Δεξί direct, αριστερό δεξί direct από τον Χρήστο. Και κατευθεία τον παίρνει από τη μέση. Ο Σον προσπαθεί και τον γυρνάει ο Χρήστος. Το πάτωμα με γόνατο. Αγκώνα αριστερό, αγκώνα στο πρόσωπο. Και καταφέρνει ο Σόν να γυρίσει, αλλά τον κρατάει ο Χρήστος από το κεφάλι. Δυνατά. Δύο δυνατοί παίχτες. Προσπαθεί ο Σόν να ξεφύγει, ξεφεύγει από το κεφαλοκλείδωμα του Χρήστου. Ο Σόν προσπαθεί να τον πάρει από το κεφάλι. Ο Χρήστος καταφέρνει να σηκωστεί. Και τον ρίχνει ο Σόν στο πάτωμα. Να δούμε αν μπορέσει ο Χρήστος να ξεφύγει. Ο Σόν προσπαθεί να βρει κάποιο κενό να ρίξει κάποιο χτύπημα. Ο Χρήστος προσπαθεί να ξεφύγει, γυρνάει, προσπαθεί να γλιστρήσει από τον Σόν. Ο Σόν τον χτυπάει, τον παίρνει από πίσω και τον παίρνει από το κεφάλι. Το γυρνάει ο Χρήστος.
Ο Χρήστος καταφέρνει τρία αριστερά direct. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Δεξί direct στο πλευρό. Προσπαθία 22 Σον. Ο Χρήστος είναι από πάνω του. Δεξί direct. Ξανά δεξί direct στο πρόσωπο. Αριστερό δεξί direct ξανά. Την περνάει αρκετά χτήματα ο Χρήστος. Αριστερό, αριστερό, τρία αριστερά direct στο πλευρό. Τρία αριστερά direct από τον Χρήστο. Ο Σιόν προσπαθεί να ξεφύγει, συνεχίζει τα χτυπήματα ο Χρήστος. Και τον γυρνάει ο Σιόν, αλλά ξασηκώνονται στο πάρκο. Είναι όρθιοι τώρα, χέρια ψηλά. Προσπαθεί με δεξί low ο Σιόν να καθυλώσει τον Χρήστο, δεξί direct. Βλέπουμε πυγμαχία, γυριστό spin από τον Σιόν. Δεξί direct, ξανά δεξί direct από τον Σιόν. Αριστερό δεξί direct. Δεξί direct από τον Σιόν, αριστερό δεξί. Ξανά δεξί, ξανά ο Χρήστος απαντήσεις. Βλέπουμε σε ρίχτη ομάδων από τους δύο παίχτες. Έχει χτυπηθεί λίγο στο μάτι ο Χρήστος, αλλά αυτό δεν τον σταματάει από το να συνεχίζει το παιχνίδι. Και καταφέρει να τον ρίξει κάτω στο πάτωμα. Αριστερό δεξί, αριστερό δεξί. 6-7 συνεχόμενα χτυπήματα. Ο Σιόν καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Δεξί direct από το Σιόν. Δεξί direct. Δεξί, ξανά δεξί. Ο Χρήστος προσπαθεί να ανταποκριθεί, να απαντήσει. Βλέπουμε τα χτυπήματα στο πλευρό από τον Σιόν. Ξανά το χτύπημα, συνεχίζει με αγκώνες στα πλευρά του Χρήστου. Και ξανά στο κεφάλι. Ο Χρήστος προσπαθεί να απαντήσει. Τέλος πρώτου γύρου. Βλέπει τον Σιόν να είναι πολύ κουρασμένος. Δίνονται οι οδηγίες από τους τεχνικούς της γωνίας των δύο παιχτών. Βλέπουμε το δεξί low από τον Σιόν. Ξανά δεξί λάχτισμα στο κεφάλι. 2-3 απαντήσεις direct από τον Χρήστο και ένα φοβερό γύρισμα που τον είχε ρίξει στο πάτωμα. Βλέπουμε εδώ πώς ο Χρήστος καταφέρνει. Και εδώ συνεχίζεται η μάχη ποταγής. Τον είχε καταφέρει με το αριστερό χέρι να τον κρατάει από το λαιμό. Δυστυχώς είχε σηκωστεί ο Σιόν και τώρα βλέπουμε τη σειρά του Σιόν που τον είχε γυρίσει το Χρήστο πάτωμα. Είναι ένα παιχνίδι, μπορούμε να πούμε 50-50 μέχρι τώρα. Ο πρώτος γύρος είναι και των δύο παιχτών. Μην ξεχνούμε, μιλάμε τώρα για τρία rounds των 5 λεπτών. Έχει τελειώσει το πρώτο round των 5 λεπτών. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι κατά πόσον ο κάθε παίχτης έχει την δύναμη, την αντοχή, την ανάσα να μπορεί να συνεχίσει. Εδώ, εκτός από τεχνική κατάρτιση, αυτό που παίζει πολύ μεγάλη σημασία είναι και η μυϊκή αντοχή.
Ο Χρήστος ξανά τον έχει στην πρώτη θέση, όπως τον είχε την πρώτη φορά. Χτυπάει δεξί πλευρό και μετά ξανά στο κεφάλι, προσπαθώντας το σαγόνι να νικήσει τον αντίπαλό του. Αριστερό direct, ξανά αριστερό κροσέ. Τον κρατάει από τη μέση ο Χρήστος και προσπαθεί με ξαφνικές επιθέσεις όπως τώρα. Δεξί direct και τρία αριστερά direct στο κεφάλι. Δύο δυνατοί παίχτες. Τρία αριστερά και ένα δεξί, ξανά δεξί αριστερό. Μην ξεχνάμε ότι ο Χρήστος βρίσκεται στην πατρίδα του, η ψυχολογία του πρέπει να είναι πολύ πιο ανεβασμένη. Ο Σον φαίνεται πιο πολύ κουρασμένος, είναι η ευκαιρία του Χρήστου να τον καθυλώσει. Τώρα που τον έχει στο πάτωμα και βρίσκεται στην πάνω θέση με φασικό πλεονέκτημα. Τρία αριστερά direct από τον Χρήστο και ξανά στο πάτωμα ο Σον. Προσπαθεί με δεξί χτύπημα. Αριστερό direct. Τρία αριστερά στο πλευρό χτυπήματα από τον Χρήστο στο Σον. Ο Σον προσπαθεί να ανεβεί. Θα δείξει τώρα ποιος αθλητής έχει πιο πολύ αντοχή. Είναι άθλημα αντοχής επίσης, εκτός από τεχνικής κατάρτισης. Χρειάζονται φοβερές αντοχές. Βλέπουμε εδώ παρατήρηση του πρέπει να έχει κάποιο, να έχει γίνει κάποιο παράπτωμα από τον Χρήστο, του σηκώνει ο διαιτητής. Χρήστος φαίνεται να είναι ανεβασμένος, χοροπηδάει στο πάτωμα, δεξί, low και δύο αριστερά direct, δεξί λάχτισμα ψηλό και δεξί low από τον Σόνα, στοχή το δεξί low. Αριστερό low από τον Σον. Ο Χρήστος προσπαθεί να το ρίξει στο πάτωμα, τον παίρνει από πίσω και ξανά στο πάτωμα. Καταφέρνει να γλιστρήσει ο Σον και να γυρίσει τον παίχτη, τον Χρήστο. Χτυπάει με αγκώνα και γροθιά στο δεξί πλευρό του Χρήστου. Πολλά δυνατά χτυπήματα. Ο Σόν συνεχίζει να προσπαθεί να χτυπάει στο κεφάλι τον Χρήστο και στο πλευρό. Ο Χρήστος το κρατάει από τα χέρια και καταφέρει να περάσει ένα-δύο αριστερά direct. Ξεγλιστράει ο Σόν, δυσκολεύεται λίγο ο Χρήστος το να τον κρατήσει στο πάτωμα και γυρνάει ο Χρήστος, καταφέρνει, αλλά τον παίρνει από το σβέρκον ο Σόν. Ο Χρήστος φαίνεται πιο δυνατός, καταφέρνει να σηκωστεί, όχι. Ο Σόν γυρνάει από πίσω και ξανά με την πλάτη ο Χρήστος και από πάνω ο Σόν το γυρνάει τώρα. Ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα. Ένα αριστερό κροσέ από τον Σόν και τρία αριστερά κροσέ στο πλευρό από τον Χρήστο. Λογικά πρέπει να παίξει το καμπανάκι. Συνεχίζει τα χτυπήματα και παίζει το καμπανάκι. Τέλος δεύτερου γύρου. Βλέπουμε εδώ πως προσπαθεί με το δεξί direct να χτυπήσει τον Χρήστο και ο Χρήστος με ένα σκύψιμο τον παίρνει από τη μέση και τον ρίχνει στο πάτωμα και με τρία direct στο πρόσωπο και μετά δύο στο πλευρό τον κρατάει κάτω.
Αποκλείουμε εδώ στιγμιότητα από το δεύτερο round. Για να δούμε ποιος αθλητής έχετε πιο πολλές αντοχές. Ο Χρήστος φαίνεται να είναι πιο δυνατός. Έχει για τον κόσμο το μέρος του, η ψυχολογία είναι πιο ανεβασμένη. Τρίτος γύρος και final, ο τελικός γύρος για την light heavyweight ζώνη επαγγελματική. Δύο παίχτες έτοιμοι. Δεξί low από τον Χρήστο. Ετοιμάζεται να απαντήσει ο Σον. Ψηλά τα χέρια, δύο δυνατοί παίχτες. Δεξί κροσέ από τον Σον, δεν παίρνει. Τον παίρνει ο Χρήστος από τη μέση, προσπαθεί να τον γυρίσει. Το γυρνάει. Πρέπει να πάρει μια καθαρή στάση ώστε να μπορεί να αποδώσει τα χτυπήματά του. Προσπαθεί μια πανωτά χτυπήματα ο Χρήστος να τελειώσει το παιχνίδι. 3-4-5 χτυπήματα από τον Χρήστο στο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι να έχουν τα χτυπήματα να έχουν στόχο ώστε μπορεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί ο Σον και να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπουμε τον Χρήστο να χτυπάει πλευρό κεφάλι. Να απάντηση από τον Σον στο πρόσωπο. Λόγω στις θέσεις να πούμε στους τηλεθεατές ότι τα χτυπήματα δεν έχουν τόση φοβερή δύναμη γιατί βρίσκονται σε πολύ κοντινή στάση. Γι' αυτό βλέπουμε συνεχόμενα χτυπήματα, βλέπετε εδώ. Δύο direct και μετά αγκώνα στο πρόσωπο. Ο Χρήστος φαίνεται να έχει το πάνω εκεί. Ξανά χτυπήματα. Αριστερό δεξί, αριστερό δεξί. Σε ρίχτη χτυπημάτων από τον Χρήστο στο πρόσωπο του Σον. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Σον, αλλά ο Χρήστος τον έχει σε θέση ποταγής. Ένα πολύ ωραίο δεξί direct, αριστερό κροσέ. Ξανά αριστερό direct. Ο Χρήστος φαίνεται να έχει δύναμη στα χτυπήματα του και να μπορεί να συνεχίσει. Έχουμε ξανά διακοπή από τον αγώνα και ξανά στο όρθι. Δεξί low από τον Σον, αριστερό δεξί από τον Χρήστο. Περνάει δεξί direct ο Σον. Ξανά ο Χρήστος προσπαθεί να τον πάρει από τη μέση να ρίξει το πάτωμα. Αυτή τη στιγμή ο Σον καταφέρει να ξεγλιστρήσει. Ελπίζουμε να μην στοιχίζει του Χρήστου. Ο Σον δεν έχει τη δύναμη να απαντήσει και είναι στο πάτωμα. Ο Χρήστος καταφέρει να είναι από πάνω του και να χτυπάει στο πλευρό. Ο Σον προσπαθεί να γυρίσει. Ο Χρήστος συνεχίζει να χτυπήμα στο κεφάλι. Τρία-τέσσερα συνεχόμενα αγκώνες από τον Σον προσπαθώντας να ξεφύγει από την δύσκολη κατάσταση. Ο Χρήστος φαίνεται πολύ δυνατός. Μένουν ένα λεπτό και 42 δευτερόλεπτα, αλλά βλέπουμε ότι έχει τη δύναμη, μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι πριν από αυτό. Συνεχίζει τα χτυπήματα σε ρί στο πρόσωπο του Σον. Πλευρό, κεφάλι. Ξανά πλευρό. Αριστερό, δεξί, αριστερό. Δεξί στο κεφάλι. Είναι πάρα το ξεκουράστημα.
Σταματάει ο διαιτητής. Πιο δυνατός ο Χρήστος. Low από τον Σον. Τραβάει πίσω ο Χρήστος. Δεξιά αριστερό. Προσέ από τον Σον. Δεξί αριστερό ξανά. Δεξί τρέχει αριστερό προσέ. Δεξί ξανά αριστερό. Ο Σον το χτυπάει στο κεφάλι. Ελπίζω να μην βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Όχι, ο Χρήστος καταφέρει να ξαναρίξει το πάτωμα. Ο Σον φαίνεται κουρασμένος. 16 δευτερόλεπτα. Ο Χρήστος πρέπει να έχει πάρει το παιχνίδι. Είναι σαφώς ανώτερος. 3 αριστερά, 4 αριστερά στο κεφάλι. Δεξί στο πλευρό. Λογικά, νικητής του αγώνα πρέπει να είναι ο Χρήστος Χατζηστασί. Είχε σαφώς την ανωτερότητα του παιχνιδιού. Στους δύο από τους τρεις γύρους. Ο πρώτος γύρος πρέπει να ήταν ίσως. Και περιμένει ο κόσμος τώρα για την απόφαση. Τι έχει δώσει οι νικητές. 29-27. Red corner, Christos. 29 βαθμοί για τον Χρήστο, 27 για τον Σον. Ο κριτής νούμερο 2. 30-27. In favor. Red corner, Christos. Χρήστος, 30 βαθμούς. Ο Χρήστος είναι ο επόμενος light heavyweight Night of Warriors belt. 3 rounds των 5 λεπτών. Μιχάλης Ζαμπίδης θα του δώσει τη ζώνη. Χαμογελαστός ο Μιχάλης. Βλέπουμε εδώ στη Μιουίτμπα από το παιχνίδι. Some noise for this guy, I just got to see.